Καλημέρα. Πρέπει να ενδιαφέρει πολύ το θέμα για όσες και όσους είστε εδώ, 10 η ώρα το πρωί, για ένα τέτοιο θέμα, το οποίο για μας όμως είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, γιατί έχει πάρα πολλές θεωρητικές διαστάσεις πέρα από τις πρακτικές. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο κύριος Καραπιδάκης δεν είναι παρόν, ο οποίος θα μιλούσε για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Θα μπορούμε, αν θέλετε, στη συνέχεια να μιλήσουμε αναλυτικότερα για αυτά. Δεν προετοιμάστηκα, γιατί νόμιζα ότι θα έρθει ο κύριος Καραπιδάκης. Όσοι ασχολούνται με τα θέματα μνήμης γνωρίζουν ότι είναι ένα από τα πιο περίπλοκα ζητήματα και στη θεωρητική του ανάλυση και στη φιλοσοφική του ανάλυση και στις πρακτικές επιπτώσεις στην καθημερινότητά μας. Και ξέρουμε ότι πάρα πολλές φορές η δημόσια ιστορία και άρα η συνείδησή μας για το παρελθόν μας και την ιστορία διαμορφώνεται ακριβώς μέσα από την παροντική έκφραση της μνήμης μας. Εγώ όμως θα ήθελα να σταθώ σε κάτι άλλο όταν συζητάμε για την άειλη κληρονομιά, και είναι ένα πράγμα που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και στα θέματα εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Έχουμε την αίσθηση ότι ζούμε σε μία περίοδο όπου ανατρέπονται με ριζοσπαστικό τρόπο οι τρόποι ανάγνωσης των κειμένων. Και θα επανέλθω σε αυτό. Ας δούμε λοιπόν σαν ένα στοιχείο της άειλης κληρονομιάς, προφανώς τα αρχεία, προφανώς τις βιβλιοθήκες, προφανώς όλων των ειδών τα άλλα ίχνη που υπάρχουν σε μία πόλη, και άνθρωποι πολύ πιο κατάλληλοι από μένα θα μιλήσουν για αυτά, αλλά ας βάλουμε σε αυτό το καλάθι της άειλης κληρονομιάς και τους τρόπους ανάγνωσης. Έχουμε πολλές φορές μία αντίληψη ότι ο τρόπος που διαβάζουμε σήμερα τα κείμενα είναι ένας διαχρονικός ή πολλές φορές αχρονικός τρόπος, ότι έτσι ήταν πάντοτε. Γνωρίζουμε ότι δεν ήταν έτσι πάντοτε και ζούμε σε μία περίοδο που ούτε και εμείς σήμερα διαβάζουμε κείμενα με τον ίδιο τρόπο που τα διαβάζαμε πριν 20 χρόνια. Η ανάγνωση όμως των κειμένων σημαίνει διαφορετικούς τρόπους σκέψης, σημαίνει διαφορετικές αξίες ως προς το κείμενο και σημαίνει και διαφορετικούς τρόπους δημόσιου λόγου. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε πολύ συγκεκριμένα και πολύ σοβαρά πώς η νέα συγκυρία επηρεάζει όλο αυτό το πλέγμα, το δημόσιο λόγο, τους τρόπους σκέψης, πολλές φορές και τους τρόπους συμπεριφοράς. Τι σχέση έχει αυτό με τα σχολεία μας και αν μπορούμε να έχουμε και κάποιες ιστορικές αναφορές. Τηρουμένων των αναλογιών και με δεδομένο ότι καμία περίοδο στην ιστορία δεν είναι ίδια με οποιαδήποτε άλλη περίοδο, ζούμε κάτι αντίστοιχο με αυτό που έζησε σίγουρα η Δύση, μια που γνωρίζω πολλά περισσότερα για τη Δύση, σίγουρα η Δύση τον 15ο αιώνα με την εφεύρεση της τυπογραφίας. Με την εφεύρεση της τυπογραφίας άλλαξαν ένα σύνολο συμπεριφορών και άλλαξαν ένα σύνολο αξιών ως προς τον έντυπο λόγο. Σήμερα λοιπόν είμαστε σε μια ιστορική συγκυρία που η μορφή του έντυπου λόγου έχει αλλάξει με έναν τρόπο που ακόμη νομίζω δεν ξέρουμε τις επιπτώσεις αυτής της αλλαγής. Έχουμε λοιπόν έναν βαθύτατο μετασχηματισμό αυτού που λέμε έντυπος λόγος. Αυτό θα έχει, αν δεν έχει ήδη, τεράστιες επιπτώσεις όχι μόνο στην καθημερινότητά μας, αλλά και σε αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς
στους εκπαιδευτικούς θεσμούς, γιατί έχουμε ένα άγχος ότι πολλές φορές πάμε να μετασχηματίσουμε, να μεταρρυθμίσουμε ένα θεσμό που υπακούει σε πράγματα και αξίες του παρελθόντος και όχι του μέλλοντος. Αυτό δεν είναι για να ενισχύσουμε μία μεταφυσική της τεχνολογίας, γιατί υπάρχει μία τέτοια, ότι όλα μπορεί να γίνουν ψηφιακά, όλα μπορεί να γίνουν εξ αποστάσεως κτλ. Δεν μπαίνουμε σε αυτά, γιατί πρώτον είναι πολύ πρόχειρα πράγματα και δεύτερον οριακά και επικίνδυνα, διότι η συνταγή ότι όλα οι λύσεις βρίσκονται στην οθόνη και στο σπίτι μας και εξ αποστάσεως κτλ. Είναι πράγματα τα οποία δεν συζητάμε καν. Απ' την άλλη μεριά, να θέσουμε σαν μέρος μιας συζήτησης, κυρίως λόγω της άειλης κληρονομιάς που λέμε, το θέμα αν η τεχνολογία είναι κάτι το ουδέτερο. Είναι η τεχνολογία κάτι το ουδέτερο? Είναι εργαλειακή η τεχνολογία? Είναι αυτό που έλεγε η αριστερά επί πάρα πολλά χρόνια, το θέμα είναι πώς θα τη χρησιμοποιήσεις, γιατί αυτό καθεαυτό είναι ουδέτερο και άρα μία αριστερή νοοτροπία, μία αριστερή προσέγγιση θα είναι για το καλό του λαού να χρησιμοποιηθεί και μία όχι αριστερή θα είναι όχι για το καλό του λαού. Το λέω σχηματοποιημένα, αλλά αυτό ήταν για πάρα πολλά χρόνια. Να σας θυμίσω τον μεγάλο αγώνα που έδωσε η Σοβιετική Ένωση για την καθιέρωση της πυρηνικής ενέργειας. Και να σας θυμίσω τι γινόταν για πρώτη φορά στη δεκαετία του 60 και 70, όταν άρχισε μια διαφορετική αριστερά να έχει μια κριτική στάση σε τέτοιου είδους αξίες της αριστεράς και έβαλε και τα θέματα τεχνολογίας πέρα από τα θέματα δημοκρατίας κτλ. Κτλ. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι αν η τεχνολογία είναι κάτι ουδέτερο και τα πάντα εξαρτώνται από τη χρήση της ή αν οι τεχνολογίες έχουν εγγεγραμμένες μέσα τους αξίες οι οποίες επηρεάζουν στη συνέχεια την κοινωνία. Το λέω αυτό γιατί ο μετασχηματισμός του έντυπου λόγου έχει γίνει μέσω διαφόρων τεχνουργημάτων, δεν έχει γίνει με άλλο τρόπο. Και το ποιες αξίες έχουν αυτά τα τεχνουργήματα είναι κάτι που πρέπει να απασχολεί και μια αριστερή κυβέρνηση και ένα Υπουργείο Παιδείας το οποίο θέλει να φέρει στο τραπέζι διάφορες μεταρρυθμίσεις. Να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα για να μην θεωρήσετε ότι όλα αυτά είναι ιδιαίτερα θεωρητικά. Μία από τις απλούστερες τεχνολογίες είναι το τηλεκοντρόλ, το τηλεχειριστήριο. Το τηλεχειριστήριο έχει αλλάξει με απίστευτους τρόπους την προσέγγιση μας στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε εικόνες. Η δυνατότητα της συχνής αλλαγής, η δυνατότητα της άκρητης αλλαγής έχει αλλάξει όλο το πλέγμα όσων φτιάχνουν διαφημίσεις, όσων φτιάχνουν ντοκιμαντέρ, όσων φτιάχνουν τα όποια άλλα προγράμματα της ειδησιογραφίας, της δικής μας, της δικής μας πρόσληψης, το τι γίνεται κτλ. Κτλ. Κάτι το οποίο θεωρείται πάρα πολύ αθώο. Ένα πολύ απλό εργαλείο που σε κάνει να αλλάζεις τα κανάλια χωρίς να σηκώνεις από τη θέση του. Το λέω εδώ, το λέω αυτό, διότι όλη αυτή η υπόθεση με τις ψηφιοποιήσεις που είναι ένα πια μέρος των αρχείων, δεν νοείται μία αρχαϊκή πολιτική σήμερα χωρίς να συμπεριλαμβάνει και μία πολιτική ψηφιοποιήσεων. Όπου πάρα πολλές φορές θεωρείται ότι με την ψηφιοποίηση κλείσαμε. Ότι αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να γίνει σε αρχεία. Το ερώτημα δεν είναι η ψηφιοποίηση, όπως το ερώτημα πολλές φορές δεν είναι και τα αρχεία, αλλά είναι τι κάνεις με τις ψηφιοποίησεις. Τι κάνεις με τα αρχεία. Και έτσι όπως είναι η ψηφιοποίηση σήμερα, θα μας οδηγήσουν σε διαφορετικούς, δεν λέω καλύτερους ή χειρότερους,
ιστορικά τα πράγματα είναι πέραν του καλού και του κακού, σε διαφορετικούς τρόπους ανάγνωσης αυτού του τεράστιου υλικού που ψηφιοποιείται αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους μάλιστα έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Ελπίζουμε, όπως μου το ξαναθύμισε ο κύριος Σαλτιέλ, να γίνει το ίδιο και με το άνοιγμα του Μουσείου και το Αρχείο της Εβραϊκής Κοινότητας Θεσσαλονίκης. Και έχει μία σημασία να μην σκεφτόμαστε μόνον με όρους αποθήκευσης των αρχείων, κάτι προφανώς πολύ σημαντικό και ως προϋπόθεση οτιδήποτε άλλο, αλλά και το τι μπορούμε να κάνουμε με αυτά τα αρχεία, πώς μπορούμε αυτά τα αρχεία να είναι προσβάσιμα πια σε όλο και μεγαλύτερα κομμάτια της κοινωνίας και κυρίως με ποια τεχνολογία θα είναι προσβάσιμα και τι κρύβει αυτή η τεχνολογία. Τελειώνω λέγοντας ότι οι λέξεις κρύβει, με ποια τεχνολογία κτλ. Δεν παραπέμπουν σε κάτι συνωμοσιολογικό, ότι υπάρχει κάτι που μας οδηγεί, αλλά ότι υπάρχουν καινούρια ζητήματα τα οποία δεν έχουμε συζητήσει, καινούρια ζητήματα που η αριστερά, αν θέλετε, τόσον καιρό τα έχει αφήσει και λίγο στην άκρη και είναι ζητήματα που μας χτυπάνε την πόρτα σε μία περίοδο που ένας τέτοιος συσχετισμός στο θεωρητικό επίπεδο θα επιφέρει και την ισορροπία της επόμενης μέρας, άρα και το νέο αξιακό σύστημα για το πώς θα προσεγγίζουμε τέτοιου είδους ζητήματα. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ. Είμαι κάτω από 20 λεπτά, είμαι σίγουρος. Δεν το συζητώ.